Το προηγούμενο διάστημα, το Συνδικάτο μας επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς άξονες στη δράση του. Ο πρώτος άξονας ήταν, λόγω της μεγάλης ακρίβειας, δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, και του μεγάλου κόστου ζωής, στο, στην προσπάθεια να υπογραφτούν νέες συλλογικές συμβάσεις. Είχαμε την σημαντική υπογραφή στην ναυτιοσταστική ζώνη με Πολύ καλά μεροκάματα, καλέ αυξήσει. Υπερασπιζόμενοι και θεσμικέ κατακτήσει, όπω το 7 ωρο 35 ωρο και μια σειρά άλλα άρθρα που βάζανε εμπόδιο στην εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, όπω τα διαλύματα να είναι εντό του εργάσιμου χρόνου και κάποια άλλα. Επίση, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, καταφέραμε να υπογράψουμε αρκετέ επιχειρησιακέ, αλλά και όπου σε εργοστάσια, αλλά και όπου δεν. Ε... Τα καταφέραμε, παρόλα αυτά, δόθηκαν αρκετέ αυξήσεις, σημαντικέ αυξήσει στους εργαζόμενου. Ο άλλο άξονα, ο οποίο δώσαμε τη μάχη, η ίδια η ζωή δηλαδή το φέρνει, δεν γίνεται διαφορετικά, ήταν ο άξονα όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, πρόληψη, της προστασίας τη υγεία και τη ζωή των εργαζομένων στου χώρου δουλειά. Με ελεκτικού μηχανισμού διαλυμένου με τη δουλειά να έχει πάρει μπρος πολύ εδώ και καιρό με αποτέλεσμα η εντατικοποίηση να φέρνει συνέχεια παραλήψεις στα μέτρα ασφάλειας. Η μηχανισμή, η μη ύπαρξη ηλεκτρικό μηχανισμών πραγματικά είναι αυτό που το λέγαμε η πρίκα στους επενδυτές για να μπορούν να ε, για να εξασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Επίσης, ε, από πλευράς ε, κυβέρνησης η ανοχή και, ε, στην, στο να μην τηρούνται τα μέτρα ε, και αυτή ε, στην προστασία της κερδοφορίας είναι αυτό που λέγαμε τότε και μετά τα τέμπη που είχε με μια φωνή όλοι ότι πραγματικά όλοι ε, ζούμε σε μια κοιλάδα των τεμπών και αναδείχτηκε μέσα στη ζωή το αυτό που λέμε ότι δεν μπορούν να συνεπάρχουν είναι ή τα κέρδη από τη μια μερία ή οι ζωές μας. Ε, παράλληλα ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αναδείχτηκε ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών ε, και, και αγώνων, όσον αφορά τη ε, δημιουργία ενός ε, κέντρου υγείας αστικού τύπου, 24-ωρου βάσεως, με δυνατότητα ακόμα και για ε, ε, βραχή ανοσηλεία ή ακόμα και διανυτέρευση κάποιων, αν χρειαστεί μέσα, αν υπάρχει ανάγκη, ε, με σύγχρονα στενοφόρα και μηχανήματα και ιατρικό προσωπικό, ε, στην πύλη του περάματος. Αυτή είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια. Είχε φτιαχτεί ένα κέντρο στο το οποίο δεν επανδρώθηκε ποτέ. Ε, κάποια στιγμή μέσα στην κρίση το, το παράτησαν τελείω. Και πρόσφατα, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, δόθηκε μετά τη σύμβαση παραχώρηση από, την, από τον Όλπ, τον οποίο ανήκει στο Δήμο Περάματο. Και ο Δήμο Περάματο πήγε να το κάνει, να φέρει με τα δικέ του υπηρεσίε εκεί κτλ. Με πρωτοβουλία του Συνδικάτου και άλλων σωματείων και φορέων, και παρεμβάσει που κάναμε στην πορεία, καταφέραμε και με παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περάματο να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη και με συνεχόμενε παρεμβάσει τελικά να αποφασιστεί από το Δήμο Περάματο να υιοθετηθεί δηλαδή η θέση των σωματείων και των φορέων. Στη συνέχεια και με παρέμβαση στην Περιφέρεια. Τελικά καταφέραμε και σήμερα ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει έτοιμο και ο φάκελο έχει βγει χρηματοδότηση. 1,1 εκατομμυρίων ευρώ για να φτιαχτεί από την περιφέρεια το κέντρο υγεία. Βεβαίως αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Εμείς είμαστε σε επαγρύπνηση και πρέπει να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας γιατί το ότι από την ώρα που εξαγγέλλεται ή βγαίνει μια χρηματοδότηση μέχρι να πραγματοποιηθεί είναι μεγάλος ο δρόμος με δεδομένο ότι και να φτιαχτεί ακόμα, πάλι θα συνεχιστούν οι παρεμβάσει μα, γιατί έχουμε και το κέντρο υγεία εδώ πιο πέρα του κερατσινίου, το οποίο έχει φτιαχτεί, είναι υπερσύγχρονο, αλλά στην ουσία δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει προσωπικό, δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό για να λειτουργήσει. Εμεί αυτό το οποίο ζητάμε και με βάση της, ε, την, την κατάσταση όπω την έχουμε καταγράψει, είπε δύο λόγια και ο Μάρκο, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μετρήσει μέσα στο λιμάνι ε, κερατσινι πέραμα. Δουλεύουν πάνω από 15.000 εργαζόμενοι σε, σε, σε εργασίε πλήρη ένταση εργασία και υπάρχουν και δεκάδε χιλιάδε ακριβώ έξω από το λιμάνι που είναι στον αστικό ιστό. Και τα δύο αυτά κέντρα υγεία πραγματικά μπορούν να παίξουν ρόλο πρωτοβάθμια υγεία, αν βεβαίω εξοπλιστούν και επανδροθούν με, την, με τον κατάλληλο τρόπο ε, το επόμενο διάστημα. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικ, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία δείχνει πραγματικά τι δυνατότητε όταν παλεύει και πρωτοβουλίε που πρέπει να παίρνονται σε σωστή κατεύθυνση να καταφέρνει πράγματα, δηλαδή και το κίνημα, όπω βεβαίω και με τι συλλογικέ συμβάσει έχει αποδειχθεί αυτό, αλλά και μια σειρά άλλε παρεμβάσει. Τέλο, θέλω να πω το εξή. Αναδείχθηκε μέσα από τι συσκέψει για το κέντρο υγεία του Περάματο, από παρεμβάσει φορέων, θα υπάρξουν πιθανόν και πιο μετά, η, η, η αναγκαιότητα του δεύτερου δρόμου στο Πέραμα. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει επί Δημαρχίας Πατσιλινάκου, έφτασε μέχρι ένα σημείο και έχει μείνει σε, στη μέση. Ε, είχαμε περιστατικά που αναδείχτηκαν στις σκέψεις... με ατύχημα σε σχολείο, όπου επειδή φτιάχναν τότε, δεν ξέρω, τις ε, οπτικές σύνες και ο δρόμο ήταν κλειστό ή είχε μποτιλιάρει, τέσσερι ώρε τραυματισμένο κοριτσάκι από σχολείο να περιμένει ασθενοφόρο. Καταλαβαίνουμε ότι και αν υπήρχε το κέντρο υγεία, θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγεία να του παρέσχονται οι πρώτε βοήθειε μέχρι να έρθει στο ασθενοφόρο, αλλά την αναγκαιότητα να υπάρχει δεύτερο δρόμο για τέτοιε περιπτώσει. Για να μην πω ότι θα έπρεπε σε πέραμα να υπάρχουν δυνατότητε και άλλων τρόπων διακομιδή ασθενών, είτε από θαλάσσια είτε από αέρο, τα οποία δεν προβλέπονται, αλλά αυτό είναι κάτι για πιο μετά. Αλλά και το ζήτημα του δεύτερου δρόμου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμεί με αισιοδοξία το αντιμετωπίζουμε, με πίστη στο κίνημα και με την, ε, τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και πιστεύουμε ότι στο επόμενο διάστημα και, και αυτή η πρωτοβουλία θα πετύχει στο τέλο, αλλά και άλλε πρωτοβουλίε που ε, θα προκύψουν στην πορεία. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε για το χρόνο που μας δίνετε.